είδα ένα μπουκάλι λάδι σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία και το πουλούσαν 150 ευρώ το λίτρο και εγώ το έδωσα τζάμπα, κόψω χρονιά και δουλεύω τζάμπα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κάτι εδώ και χρόνια. Απλά δεν ήθελα να δημιουργήσω εντάσεις και δεν ήθελα να κόψω και τα φτερά των ανθρώπων που στοχεύουν στην super premium αγορά γκουρμέ ελαιολάδι. Λοιπόν, αυτά τα λάδια των 150-200 ευρώ το λίτρο δεν πουλάνε καθόλου. Είναι πάρα πολύ μικρή η αγορά τους. Και δεν μιλάω για αυτά τα οποία παίζουν στα 30-40 ευρώ το λίτρο σε μικρές συσκευασίες κτλ. Σε αυτά τα λάδια υπάρχει αγορά και γίνεται δουλίτσα. Μιλάω για αυτά τα οποία είναι 150-200 ευρώ και πάνω. Βέβαια, για ορισμένες εταιρείες οι οποίες έχουν την τεχνογνωσία, το χρήμα και την υπομονή να χτίσουν ένα τέτοιο brand, υπάρχει δυνατότητα, αλλά είναι για πολύ λίγους και η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Διότι και για να ξέρετε, αυτό το ελαιόλαδο των 150 ευρώ το οποίο πελείται στον πελάτη σημαίνει ότι αγοράστηκε στα 110 ευρώ περίπου με 120 από τον οχοδρέμπορα και αυτό σημαίνει ότι από την επιχείρηση εμφιάλωσης αγοράστηκε στα 70 ευρώ το λίτρο τη συσκευασία. Άρα η επιχείρηση εμφιάλωσης, που μπορεί να είναι και ο ίδιος ο παραγωγός, θα πρέπει με αυτά τα 70 ευρώ να φροντίσει να έχει κάθε χρόνο το ίδιο σούπερ ποιοτικό λάδι. Δεύτερον, να βρει ή να φτιάξει μια σούπερ εμφάνιση για τη φιάλη του, η οποία φυσικά θα πρέπει να ξεχωρίζει και να είναι πολύ ιδιαίτερη. Και τρίτον, και το πιο ακριβό, να κάνει το marketing και το branding. Τώρα, το τι είναι το marketing και το branding θα σας το πω σε ένα άλλο βίντεο, διότι είναι σημαντικά να τα ξέρουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την τυποποίηση ελαιολάδου. Αλλά σε αυτό το βίντεο θα σας πω το εξής. Marketing είναι η διαδικασία ή ο τρόπος που ζητάμε από κάποιον π.χ. να βγει ραντεβού μαζί μας. Branding είναι ο λόγος που θα πει το ναι ή το όχι. Τα λέμε στο επόμενο.